Άλλαξε το τέλος. Ωραία η Μαρινέλα, ε. Πάρα πολύ ωραία, τη λατρεύω τη Μαρινέλα. Αλλά σήμερα είναι και τόσο ρομαντική μέρα. Είναι. Η Σελήνη είναι στα Ψάρια και πραγματικά νιώθουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε από τα απλά καθημερινά πράγματα. Και είναι και μια καλή μέρα. Αλλά ήθελα σήμερα, και θα σας διαβάσω αύριο, να σας πω πώς βγαίνουν οι καλές μέρες και οι κακές. Δεν είναι μία διέστηση ή κάτι που έχει μία δύναμη. Είπαμε από χθες με τη Νέα Σελήνη ότι ο ήλιος κάνει ένα εξάγωνο με το Δία και σημαίνει ότι, όπως έχω γράψει και εγώ, είναι ευκαιρίες για λύσεις, για δουλειά κτλ. Είναι γλυκές και τρυφερές μέρες. Σήμερα η Σελήνη στα Ψάρια μας δίνει, θα είναι δύο μέρες, μια ρομαντική διάθεση να χαρούμε, να ερωτευτούμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο, να προσευχηθούμε γιατί φτάνει. Στις αρχές του μήνα, θα σας τα διαβάσω αύριο, στις αρχές του μήνα σας έλεγα ότι υπάρχει μία ένταση από τον Άρη που είναι ο πυροδότης με τον Πλούτονο. Ο Πλούτονος είναι η γη και είδαμε πόσα συνέβησαν ανά τον κόσμο με τις λάσπες που πήραν τόσο κόσμο κτλ. Ακόμα και με το σεισμό που έγινε εδώ, στον πολιτικό χώρο κτλ. Τώρα έχει απομακρυνθεί λοιπόν και μένει καλή όψη. Στις γύρω στις 14 και ενώ θα πρέπει να γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο, καλύτερα να γιορτάζετε στις 17. Τέλος πάντων, ο Άρης πάει επάνω στον ουρανό, που σημαίνει... Θα σκοτωθούν όλα τα ζευγάρια. Μια εκρηκτική κατάσταση. Θα σας τα διαβάσω όμως αύριο, να δείτε πριν δύο μήνες πώς τα γράφαμε και πώς βγαίνουν τώρα. Λοιπόν, καλές αυτές οι μέρες μέσα σε όλο αυτό που γίνεται. Γενικότερα, κάτι διάβασα και για το διάστημα σήμερα, είναι ο υδροχός και η Νέα Σελήνη. Είναι η προηγμένη τεχνολογία, είναι οτιδήποτε έχει σχέση με αγορές με αυτά. Και κάτι διάβασα και για το... δεν το διάβασα καλά, να μην το πω, κάτι με το διάστημα, τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν η Σελήνη στα Ψάρια και θα ακούτε πάρα πολύ καιρό με το που θα πάει ο Ερμής στα Ψάρια ότι θα αλλάξει η σκέψη μας. Παρένθεση, επειδή η Ελένα Τριφίδου βλέπει και κρατική. Για λέγε. Εκτοξεύθηκε ο πρώτος ελληνικός πυραυλός χθες. Ναι, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Θα το λέμε πάρα πολύ καιρό, επειδή θα πάει ο Ερμής στα Ψάρια, θα αλλάξει και η γνώμη μας και η άποψή μας και η διάθεσή μας. Είναι τέχνη, είναι αγάπη, είναι αλληλεγγύη, είναι προσφορά. Το ίδιο κάνει λοιπόν και σήμερα η Σελήνη μαζί με την καλή όψη. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, για σας τους κρυούς που θα προσέχετε λιγάκι εκεί γύρω στις 14, είναι μια καλή μέρα. Πρώτον, για να μείνετε λίγο μόνοι και να κάνετε έναν απολογισμό ζωής, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το προτείνω στους φίλους μας ότι πρέπει να μένουμε για λίγο μόνοι και να εξετάζουμε τον εσωτερικό εαυτό μας, αν έκανα καλά, αν δεν έκανα καλά, και να διορθώνουμε ή να μην διορθώνουμε. Έτσι λοιπόν για σας είναι μέρα που μπορείτε να ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα και με τον εσωτερικό εαυτό σας. Φίλοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, επωφεληθείτε από αυτές τις ημέρες. Ο Δίας ευνοεί τα σχέδιά σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο και έχει αρχίσει, όπως είπαμε χθες, η Αφροδίτη μπήκε στον εγώκερο να σας απασχολεί και η επαγγελματική αλλά και η κοινωνική σας ζωή. Μπορεί να έχετε πολλά καλέσματα ή πολλές συναντήσεις. Ή των τελευταίων ημερών. Για εκεί γύρω στις 14 μην αφήσετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εσείς θα είστε λίγο η αδρεναλίνη ανεβασμένη, αλλά και ο ουρανός μπορεί να φέρει, ο ουρανός συνήθως φέρνει απρόσμενα γεγονότα τα οποία δεν περιμένουμε και λίγο έτσι εκρηκτικά. Για τους Ταύρους μας είναι μια ωραία σελήνη αυτή και όταν θα έρθει και ο Ερμής σε αυτό το ζώδιο, που σημαίνει ότι όποια και αν είναι τα θέματά σας και τα προβλήματά σας, φίλοι είναι πολύ σημαντικοί ή η συλλογική δουλειά θα είναι μοναδική για τώρα. Μπορεί να έχετε μία έμπνευση η οποία είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Αν είστε και θα σας οδηγήσει σε επιτυχία. Αν είστε γεννημένοι τις 2-3 πρώτες μέρες, αποκλείεται να μην έχετε συναντησούλες φιλικές, ερωτικές ή τέλος πάντων κάτι που να πηγαίνει πολύ καλά. Υποφεληθείτε, η Αφροδίτη εσάς κοιτάζει και πολύ περισσότερο από τον Νοέμβρη που θα έρθει και ο Δίας εκεί. Άρα κάτι που θα καταλάβετε σήμερα, αύριο, αφήστε το στην άκρη και πιστέψτε ότι μπορεί σε λίγους μήνες αυτό να γίνει πραγματικότης. Και τα οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους μπορούν να προωθηθούν. Οι Ταύροι τώρα, υπάρχει ένα άγχος και ένα παρασκήνιο, το οποίο θα το δείτε και θα το δείτε και όταν έρθει ο Άρης στο δικό σας ζώδιο, που σιγά σιγά έρχεται μετά τις
4, περνάει στο δικό σας ζώδιο, εκεί θα είστε και πιο δυνατοί και δυναμικοί και ίσως και εριστικοί και θα μάθετε τι γίνεται τώρα πίσω από κλειστές πόρτες. Για τους διδύμους είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα σήμερα. Αυτές τις μέρες βλέπετε πολύ μπροστά, κάνετε καινούργια σχέδια τα οποία είναι σημαντικά. Κοινωνικά τις δύο μέρες και επαγγελματικά θα ασχοληθείτε με πολύ διέστηση και πολύ οραματισμό και να ξέρετε ότι από πότε πηγαίνει ο Ερμής στα ψάρια και θα παραμείνει εκεί για πολύ καιρό, από 10 του μηνός και μετά και μέχρι τον Απρίλιο, τα μέσα Απριλίου, παρά το γεγονός ότι ο Ερμής περίπου μένει 20 μέρες, ένα μήνα σε ένα ζώδιο, θα μείνει 2-2,5 μήνες. Και αυτό σημαίνει για εσάς τους διδύμους και για πολλούς, ανάλογα με το ποιο τομέα αγγίζει, ότι θα έχετε πάρα πολλά πισωγυρίσματα, επειδή θα γίνει και ανάδρομος, θα μετανιώσετε για ορισμένα πράγματα, θα καθυστερούν ορισμένα πράγματα. Σήμερα όμως είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα και για να ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά, αλλά και για να προωθήσετε τα μελλοντικά σχέδιά σας, μια και είναι στον υδροχό και έχετε ιδέες σε αυτόν τον καιρό. Η συναισθηματική σας ζωή θα περάσει από 40 κύματα αυτές τις μέρες, αλλιώς αρχίζει ο μήνας, αλλιώς θα τελειώσει. Ευτυχώς είναι ο Δίας απέναντί σας και όλο και κάτι θα κάνει για να βοηθάει. Και βέβαια και για σας από 14 του μηνός και μετά που ο Άρης θα έρθει στον Ταύρο, θα αρχίσει το παρασκήνιο να κινείται. Καρκινάκια μου, σήμερα είναι η μέρα σας και όχι μόνο σήμερα, 2-2,5 μέρες που η Σελήνη θα είναι στα ψάρια, σημαίνει ότι θα έχετε διέστηση, οραματισμό, κάντε προσευχή. Μπορείτε τα σχέδιά σας να τα πραγματοποιήσετε ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Μόνο των τελευταίων ημερών, εκεί γύρω στις 14 θα πρέπει να προσέχετε. Και η Αφροδίτη έχει έρθει απέναντι από το ζώδιό σας για να βελτιώσει λίγο τη σχέση σας. Θυμηθείτε τώρα ότι αυτά τα οποία σκέπτεστε σήμερα, αύριο, όταν θα έρθει ο Ερμής στα ψάρια και θα πηγαίνω, έρχεται μέχρι τον Απρίλιο, τα όνειρα αυτά που κάνετε θα γίνουν πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, άσχετα με το τι έχετε να αντιμετωπίσετε τώρα, γιατί οι καρκίνοι βρίσκονται σε μια περίεργη φάση όπου ο χρόνος τους δείχνει αλήθειες, δεν αγαπάμε την ώρα εκείνη την αλήθεια, βλέπουμε με μάτια καθαρά τι γίνεται, όμως τα σχέδιά σας θα προχωρήσουν και θα έχετε ένα θαύμα. Αν είστε σπουδαστές, αν γράφετε, αν είστε καλλιτέχνες, θα έχετε μια μοναδική μέρα. Είπαμε γύρω στις 14, εσείς προσέχετε λιγάκι αν είστε ερωτευμένοι και αν δεν σας στείλει λουλούδια. Δεν είναι ανάγκη να σπάσουμε και τα βάζα. Τα λιονταράκια μας σήμερα θα ασχοληθούν με τα οικονομικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά.